παρουσία του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί εδώ στην Αλεξανδρούπολη, τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου. Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζώπιο και αδιαιρέτο τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μεγάλη ευλογία η τέλεση των εγγενείων και μάλιστα από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και ο κτήτορας του ναού, στην πρώτη μεγάλη φάση, όταν εδώ πλέον στην περιοχή αυτή δεν υπήρχε κανένα από τα κτίσματα που υπάρχουν σήμερα και ήταν μια υποίδρυση ενορία. Έγινε η ενορία, ιδρύθηκε ο ναός και σήμερα πλέον είναι ένα κύτταρο πνευματικό της Ιεράς Μητροπόλεως, γι' αυτό και προβήκαμε στην μεγάλη τελετή των εγγενείων. Θέλω να πω ότι μέσα στην ψυχή μου είμαι ευχαριστημένος που δίδω τα πάντα για τη μεγάλη και δύσκολη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης κάθε μέρα, αλλά και κάθε μέρα θα θυμηθώ τον Εύρο και την Αλεξανδρούπολη και όλους σας και αυτούς που μας βλέπουν, και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να κρατάμε το φρόνημά μας. Το φρόνημα το έχω το κηρύττω όπου και αν βρεθώ και με ρωτούν. Αγάπη μέχρι θανάτου στην πατρίδα και απόλυτη σχέση πνευματική με την Ορθόδοξη πίστη μας. Η πρώτη αρχιερατική θεία λειτουργία που πραγματοποιήθηκε μετά τα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Τέρενς Κουίκα αλλά και του βουλευτή Εύρου Αναστάσιου Δημοσχάκη. Παρόν φυσικά ήταν και ο Δήμαρχος της πόλης Ευάγγελος Λαμπάκης. Εκπροσώπησα σήμερα την κυβέρνηση στα εγγένεια του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου. Πρέπει να σας πω ότι χθες που είχαμε αυτή την ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό για το θέμα το προσφυγικό, η Εκκλησία παρουσίασε στοιχεία συγκλονιστικά στην βοήθεια την οποία προσφέρει για ένα δράμα το οποίο ζουν εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια καινούρια ελπίδα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και έχει μεγάλη λατρευτική αξία να είμαι σήμερα παρόν στην τελετή εγγενείων του Ιερού Ναού του Αγίου Βασιλείου της Καλυθέας της Αλεξανδρούπολης. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος Θεσσαλονίκης δεν παρέλειψε να τοποθετηθεί και από την Αλεξανδρούπολη για το επίκαιρο ζήτημα του προσφυγικού και ιδιαίτερα περί των σεναρίων για κατάργηση του φράκτη, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλιστα, χαρακτήρισε το φράκτη των σύνορων του Εύρου ένα καταπληκτικό κατασκεύασμα. Εκείνο που μας ικανοποιεί είναι ότι είναι ένα κατασκεύασμα εκπληκτικό που έρχεται και καθορίζει τα σύνορά μας, την αξιοπρέπειά μας και μας προφυλάσσει από την βουλημία πολλών εξεκείνων που έρχονται από όλα τα σημεία και προσβλέπουν στο Αιγαίο και στις χώρες τις δικές μας με μια περίεργη βουλημία τι θα πάρουν ή τι θα χράσουν στην Ελλάδα. Θα μείνει, δεν πρόκειται, αλλά επαφείται και στο λαό του Εύρου να ξεσηκωθεί σε περίπτωση που θα πούνε ότι θα πέσει το έργο αυτό. Και ο κύριος Κουίκος ωστόσο έκανε αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα με την ευκαιρία της παρουσίας του στον Εύρο. Η Ελλάδα δείχνει δείγματα ανθρωπιάς στην Ευρώπη όταν κάποια άλλη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνουν φράχτες. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, γιατί ο Έλληνας, ξέρετε, είπε κάτι σημαντικό χθες ο Δεσπότης της Χίου, ότι είναι μετανάστης εξ ουρανών και πρόσφυγας στο νησί του. Και τα πράγματα είναι κάπως έτσι.